Όπως ξέρετε και εσείς, έχουμε κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Μέχρι στιγμής είμαστε αίτητοι στο πρωτάθλημα. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίσει. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι στο στόχο μας, ο οποίος είναι να βλέπουμε κάθε αγώνα ξεχωριστά και να μπορούμε να παίρνουμε την νίκη σε κάθε αγώνα. Και στο τέλος να κάνουμε το ταμείο, να δούμε τι θα έχουμε καταφέρει. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, συγκεντρωμένοι και να μην πετάμε στη σύννεφα. Γιατί η επιτυχία από την αποτυχία βρίσκεται σε μια κλωστή και γι' αυτό πρέπει να παλεύουμε σε κάθε αγώνα ξεχωριστά. Μετά από 1,5 μήνα επιστρέφεται στο Καπαζόγλιο, ο κόσμος δεν θα θέλει, γιατί πάντα είναι κοντά εκτός έδρας, αλλά είναι διαφορετικά η νέα δράση. Πώς το περιμένετε αυτό το παιχνίδι που θα Σίγουρα ο κόσμος ήταν παντού σε όλα τα παιχνίδια, στα εκτός έδρας μέχρι στιγμής που έχουμε παίξει. Το περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία. Περιμένουμε να έχουμε τη συμπαράσταση πολλών φιλάθλων της ομάδας μας και πιστεύουμε με τη βοήθειά τους να φτάσουμε στη νίκη. Βέβαια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η θέση για παράδειγμα δεν ήταν εξίσου καλή, αλλά φέτος έχεις δώσει πολλές βοήθειες και θέλει πολλοί κόσμος ότι αυτή την χρόνια και τη δουλειά που κάνει θα σου στο κήπεδο, αλλά το χρειάζεται πολύ θετικά, ιδιαίτερα φέτος. Και να αποδείξεις κάπου όλη αυτή την εικόνα, υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο φέτος για σένα που... Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Και φέτος δουλεύουμε πάρα πολύ σαν ομάδα και πιστεύω αυτό βγαίνει στο γήπεδο. Και κάθε παίχτης ξεχωριστά ξέρει τι πρέπει να κάνουμε στο γήπεδο. Ασχολείται με αυτό, έχουμε δέσει πάρα πολύ καλά σαν ομάδα και έτσι εφόσον ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνουμε στο γήπεδο, πιστεύω και ότι το κάνει ο καθένας, δίνει το καλύτερο που μπορεί. Δευτέρη μέσα 18 μέρες, δηλαδή, που πιστεύω παιχνίδι με παιχνίδι τώρα εφόσον είναι πολύ κοντινά τα επόμενα παιχνίδια θα είμαστε καλύτερα, θα βρούμε ρυθμό, θα έχει ρυθμό η ομάδα. Τόσο καιρό που παίζαμε φιλικά με τις προπονήσεις δεν είναι το ίδιο με τα επίσημα παιχνίδια. Είχαμε ένα επίσημο παιχνίδι, δεν είχαμε το ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο που θα θέλαμε. Πιστεύω στα επόμενα παιχνίδια θα είμαστε καλύτερα. Με σωστή διαχείριση πάντα των παιχτών και της ομάδας. Οι αλλαγές είναι τρομακτικές θα έλεγα. Πιστεύω το αρχικό είναι η διοικητική ηρεμία που υπάρχει στην ομάδα και αυτό συνεπάγεται και στην οικονομική ηρεμία και στο ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές δεν τους λείπει το οτιδήποτε και είναι αφοσιωμένοι στην δουλειά τους μέσα στο γήπεδο, στις προπονήσεις και στους αγώνες. Πιστεύω από εκεί ξεκινάει αυτή η επιτυχία. Περιμένατε και τέτοιο δυνατό ξεκίνημα? Είχαμε δουλέψει πολύ καιρό σωστά και καλά και ξέραμε ότι θα είχαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα για το λόγο ότι ήταν πολλά εκτός έδρας παιχνίδια. Δεν ξέρω αν περιμέναμε όλες αυτές τις νίκες, σίγουρα δουλεύαμε πάρα πολύ για να τις πετύχουμε.